Αυτό δεν είναι σχολείο. Κάθε μέρα εγώ φοβάμαι. Εμείς πρώτον θέλουμε ένα καλύτερο σχολείο, γιατί έχουμε χάσει εδώ πέρα την αξιοπρέπειά μας. Ένα καλύτερο σχολείο και ένα πιο ασφαλές κτίριο. Στα Κάγκελα, γονείς και εκπαιδευτικοί για το ειδικό σχολείο Ηρακλείου. Λίγες μέρες μετά την κατολίσθηση του Πρανούς, πάνω από το οποίο βρίσκεται το κτίριο, σήμερα το σχολείο τελεί υποκατάληψη. Βασικό αίτημα η μεταφορά του σχολικού συγκροτήματος σε ασφαλές μέρος, καθώς, όπως καταγγέλουν γονείς, το σημερινό κτίριο όχι μόνο δεν πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας, αλλά ούτε καλύπτει τις εκπαιδευτικές και όχι μόνο ανάγκες των μαθητών. Ευελπιστώ ότι μετά την κατολίσθηση του Πρανούς, που συνέβη ένα σοβαρό περιστατικό που συνέβη αρκετές μέρες πριν, στο σχολείο μας θα κινητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές και θα βρεθεί οριστική λύση. Καλούμε το Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσει άμεσα σε λύση, έτσι ώστε να γίνει η μετεγκατάσταση των δύο σχολικών κτηρίων σε ένα χώρο ασφαλή και κατάλληλο. Είναι σε μια επικίνδυνη θέση. Ακόμα και η πρόσβαση ασθενοφόρων πυροσβεστικών και στο παρελθόν ήταν πάρα πολύ προβληματική. Εγώ θέλω να απευθυνθώ στον Δήμαρχο Ηρακλείου, ο οποίος θα μας δει, έτσι, τα παιδιά του. Θα του αρέσει, εάν είχε παιδιά, να τα φέρνουν εδώ πέρα, σε αυτό το κτίριο. Προβληματισμό δε προκαλεί η μαρτυρία παιδιού που αναφέρει πως μια μέρα πριν από την κατολίσθηση, στο σημείο που κατέρευσε το Πρανές, βρισκόταν μαζί με φίλους του. Η οικογένειά του τρέμει και μόνο στην ιδέα του τι θα μπορούσε να συμβεί αν η κατολίσθηση συνέβαινε ενώ ήταν εκεί τα παιδιά. Μια μέρα πριν πέσει το τείχος εκεί, κάναμε μάθημα εργασίες με κάτι παιδιά. Μετά που φύγαμε από εκεί, μετά από 5-6 ώρες, την επόμενη μέρα μας είπαν ότι έπεσε αυτό το κομμάτι που ήμασταν. Βλέπω το βουνό απέναντι, ότι είναι τεράστιο. Μπορεί κάποια στιγμή να πέσει, να μας πλακώσει όλους. Εγώ έρχομαι κάθε μέρα εδώ πέρα και φοβάμαι μπας και φύγω το μεσημέρι νεκρή. Φοβάμαι. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η κατολίσθηση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Το κτίριο πονάει σε αμέτρητες μεριές. Πάντως, σαν να μην πέρασε μια μέρα στο ειδικό σχολείο Ηρακλείου. Τι και αν έχουν περάσει 16 χρόνια από την προσωρινή στέγαση του ειδικού σχολείου σε κοντέινερ, τελικά ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Δεν υπάρχει καμία υποδομή, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να βοηθήσει αυτά τα παιδιά σε καθημερινή βάση να βρίσκονται εδώ. Έχουμε κάνει έγγραφα, προσπαθήσαμε να καλύψουμε τις ελλείψεις με προσωπική εργασία και με την αγάπη μας και την ενέργειά μας. Κάνουμε αγώνα. Θέλουμε ένα καλύτερο σχολείο και καλύτερες αίθουσες να μην τρέχουν. Στάζουν, υπάρχουν καλώδια που είναι γυμνά από πάνω από το κοντέινερ. Είμαστε σε άσχημη κατάσταση, δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Είχαμε διαβεβαιώσει τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς αλλά και τον Δήμο Ηρακλείου ότι από την προηγούμενη Πέμπτη το συγκρότημα όσον αφορά τη στατικότητα είναι απόλυτα ασφαλές. Διερευνούμε δυνατότητες για το ενδιάμεσο διάστημα. Αλλά αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι δεν είναι δυνατή πρακτικά η μεταστέγαση δύο τέτοιων εκπαιδευτικών δομών, αλλά και κάθε, θα έλεγα, μεγάλης εκπαιδευτικής δομής από την μία ημέρα στην άλλη. Η εκπαιδευτική κοινότητα θέλει να καταστήσει σαφές πως οι μαθητές του ειδικού σχολείου δεν είναι παιδιά δεύτερης κατηγορίας. Είναι παιδιά που έχουν ανάγκη από ένα σχολικό περιβάλλον που θα παρέχει εκπαίδευση αλλά και ασφάλεια.